Η Λέσχη Κομωτινέων εντάχθηκε και επισήμως στο Σύνδεσμο Ιστορικών Καφέ της Ευρώπης. Μια ιδιαίτερη χαρά για μας, μια ιδιαίτερη χαρά για τους φίλους μας και όλους όσους αγκάλιασαν τη Λέσχη Κομωτινέων στο πέρασμα των χρόνων να εδραιωθεί στο πολιτιστικό κοινωνικό γίγνασθε της πόλης και να καθιερωθεί ως το πόσιμο και σημείο αναφοράς, δήλωσε χαρακτηριστικά η κυρία Δράκου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στον Σύνδεσμο Ιστορικών Καφέ της Ευρώπης συμπεριλαμβάνονται χώροι με ιδιαίτερο συμβολισμό, που έχουν κατά καιρούς φιλοξενήσει σημαντικές εκδηλώσεις και ξεχωριστές προσωπικότητες των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής. Χώροι που υπήρξαν σημεία συνάντησης και συναναστροφής συγγραφέων, ποιητών, αριστοκρατών, πολιτικών, διανοούμενων, αλλά και ανθρώπων κάθε κοινωνικής τάξης, όπως Πάμπλο Πικάσο και πολλοί άλλοι. Μια ευτυχή συγκυρία που μπορέσαμε και ενταχθήκαμε σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται συνένωσης όλων των ιστορικών κτίριων που λειτουργούν πάνω από 100 χρόνια ως καφέ. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Βασίλης Σταθάκης, είχε μία εξαιρετική ιδέα να έρθει σε συνεννόηση και συνεργασία με κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, τις οποίες υπήρχαν καφέ που λειτουργούσαν πάρα πολλά εκατονταετίες ίσως, για να μπορέσει να γίνει μία γέφυρα πολιτισμού και από εκεί και πέρα να συνενωθούν όλα αυτά κάτω από μία ομπρέλα πολιτιστική και όχι μόνο, με απότερο σκοπό και συνεργασίες και ανάδειξης μιας κληρονομιάς που έχουν αυτά τα καφέ. Το όραμά της για τη Λέσχη ανέφερε μεταξύ άλλων η ενοικιάστρια της Λέσχης Κομωτινέων, Άντζελα Δράκου, που ανέφερε και τα μελλοντικά σχέδιά της για το χώρο αυτό. Όταν αρχικά, όταν έκανα την αίτηση και είδα ποια καφέ είναι μέλη, ειλικρινά με έπιασε σοκ και δέος. Γιατί όταν βλέπεις άτομα από το παγκόσμιο στερέωμα και επιστήμονες και καλλιτέχνες και μουσικούς και ζωγράφους και ποιητές να έχουν ως στέκια τους τέτοια καφέ, αναρωτήθηκα εμείς εδώ, ανατρέχοντας όμως κυρίως στα αρχεία της εφημερίδας Πρωία της αείμνης της Ελένης Αντωνιάδου, βρήκα ότι κατά διαστήματα έχουν όντως, η Λέσχη έχει φιλοξενήσει πολύ μεγάλα ονόματα και μουσικούς και καλλιτέχνες και θεατρικά, τα οποία όμως δυστυχώς ως αρχαιακό υλικό δεν υπάρχουν, ως φωτογραφικό ή κάτι εν πάση περιπτώσει, παρά μόνο ως ρεπορτάζ της εφημερίδας ας πούμε που έκανε. Κυρία Δράκου, μπορούμε να αναφέρουμε μερικές προσωπικότητες που φιλοξενήθηκαν στη δική μας Λέσχη? Τα τελευταία χρόνια, από τότε δηλαδή από την ανακαίνιση και μετά από το 2012 που το αναλάβαμε εμείς, εγώ μπορώ να σας πω ότι οι προσωπικότητες ας πούμε είναι και από το πολιτικό στερέωμα, δηλαδή και ο τέος πρωθυπουργός και ο νυν πρωθυπουργός και υπουργοί τέος και νυν φιλοξενήθηκαν και μεγάλα ονόματα της λογοτεχνίας ήρθαν και έκαναν και τις βιβλιοπαρουσιάσεις τους και μουσική φυσικά και καλλιτέχνες και γενικώς ας πούμε γίνεται μία προσπάθεια προσέλκυσης κάποιων ας πούμε όχι μεγάλων ονομάτων, αλλά ονομάτων που έχουν μια σημαντική παρουσία σε όλα τα δρόμενα, για να επισκεφθούν και την πόλη μας και το χώρο μας φυσικά, και να από διάλεξη μέχρι μουσική εκδήλωση ας πούμε. Θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζεται το επίπεδο όλης της περιοχής και γενικώς έρχεται το κέντρο, ερχόμαστε εμείς μάλλον πιο κοντά στο κέντρο. Αυτό ήταν και το άλλο μου ερώτημα, ότι σαν ιδιοκτήτρια πλέον στο σήμερα της Λέσχης Κομωτινέων διατηρείτε και προσπαθείτε και με τους χώρους που φτιάξατε, όπως το υπόγειο που φιλοξενείτε κατά διαστήματα εκθέσεις ζωγραφικής, αλλά και σε όλους τους χώρους που φιλοξενούνται διάφορες εκδηλώσεις, προσπαθείτε να διατηρήσετε το χαρακτήρα που είχε η Λέσχη και την έγκλη που είχε από το παρελθόν.
Αυτό ήταν το ζητούμενο ευθύς εξ αρχής. Όταν καταθέσαμε την πρόταση, πολύ μας συγχαίουν, δεν είμαστε ιδιοκτήτες, είμαστε νοικιαστές της Λέσχης Κομωτιναίων. Όταν καταθέσαμε την πρότασή μας για το πώς σκεφτόμαστε να λειτουργήσουμε τη Λέσχη, αυτό ήταν το ζητούμενο. Εμείς δεν θέλαμε να αλλάξουμε τη μορφή της Λέσχης, δεν θέλαμε να παραχαράξουμε ή να αλλάξουμε πορεία στην ιστορία της Λέσχης. Εκείνο που θέλαμε ήταν να υπάρξει ένα άνοιγμα της Λέσχης, να γίνει προσιτή σε όλο τον κόσμο, να μην είναι ένα κλαμπ πριβέ όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, να μπορέσει ο κόσμος να έρθει, να παρακολουθεί, και γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, διοργανώνουμε και όλα τα υπόλοιπα events, ας το πούμε, μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να φέρουμε την τέχνη, τον πολιτισμό και την ιστορία μαζί, αν μπορούμε να τα συγκεράσουμε. Δεν θέλαμε να ανοίξουμε ένα συμβατικό καφέ. Δεν ήταν η πρόθεσή μας να κάνουμε ένα συμβατικό καφέ. Θέλαμε να επαναλειτουργήσει και να λειτουργήσει με κόσμο η Λέσχη Κομωτιναίων. Γιατί θεωρούμε ότι είναι το πόσιμο της... Εσείς ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια για τη Λέσχη και τι είναι και αυτό που θυμάστε από παλιότερα και θέλετε να διατηρήσετε ακόμη στη Λέσχη? Είτε από οδηγήσεις, γιατί ίσως λόγω ηλικίας δεν προλάβατε να γνωρίζετε. Εγώ θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια τα μπαλταφάν. Τα μπαλταφάν ήταν το σήμα κατά τεθέν, νομίζω. Γίνονταν τότε στη Λέσχη Κομωτιναίων. Θυμάμαι όταν ήμασταν μικρά, ήμασταν με το μάτι στο ρολόι να μας ντύσουν και να μας φέρουν, ας πούμε, καρναβάλια. Θυμάμαι τα... πόσο ωραία περνούσαμε. Βέβαια δεν υπήρχαν χώροι άλλοι τότε παρά μόνο η Λέσχη Κομωτιναίων στα δικά μου τα χρόνια. Από εκεί και πέρα έχω ακούσει άπειρες ιστορίες, έχω ακούσει για τα dancing που γινόταν κάθε Κυριακή, για τους χορούς, για την ανθισμένη αμυγδαλιά που προσπάθησαν να την αναβιώσω, για τις καντάδες που επίσης προσπαθήσαμε μαζί με το Σύλλογο Βυζαντινού Φρουρίου να τις αναβιώσουμε. Όλο αυτό προσπαθώ εγώ, ίσως επειδή έχω και έτσι μια ιδιαίτερη σχέση με την ιστορία, μ' αρέσει η ιστορία και μ' αρέσει η ιστορία να αναβιώνεται, για να μην χάνουμε και τις ρίζες μας και και κάποια όμορφα πράγματα που γίνονταν. Γι' αυτό το λόγο έτσι θέλω και ειλικρινά, αν υπάρχουν κάποιοι Κομωτιναίοι που είναι εν ζωή, παλιοί Κομωτιναίοι, και μπορούν να μας πούν γινόταν αυτό και γινόταν το άλλο, πολύ ευχαρίστως να προσπαθήσουμε να τον αναβιώσουμε. Είμαι οπαδός της άποψης ότι η Κομωτινή πρέπει να αποκτήσει ένα brand name και πρέπει ο καθένας με τον τρόπο του, ο καθένας από εμάς, να δώσει ένα στίγμα, να δώσει κάτι για να μπορέσουμε, ας πούμε, να έχουμε αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει. Και θέλω να υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα που θα χαρακτηρίσουν τη Λέσχη, να χαρακτηρίζουν τη Λέσχη Κομωτιναίων στο πέρασμα των χρόνων. Μετά από εμάς, αν θα υπάρξουν επόμενοι νοικιαστές, δεν με ενδιαφέρει πώς θα λειτουργήσει. Αλλά τώρα, έτσι όπως το λειτουργούμε εμείς, θέλω να έχει αυτή τη μορφή. Θέλουμε, μάλλον, δεν είμαι μόνη μου, θέλουμε όλοι ως σύνολο να έχουμε αυτή τη μορφή. Στο μέλλον, δηλαδή, περιμένουμε ακόμη καλύτερα και περισσότερα πράγματα από τη Λέσχη? Σίγουρα, σίγουρα. Φέτος, πέραν της Λέσχης Φιλαναγνωσίας που λειτουργούμε, θα επαναλειτουργήσει η Λέσχη Θεάτρου που έχουμε, ενδεχομένως θα λειτουργήσει Λέσχη Κομμωδίας. Είναι κάποια πράγματα τα οποία τα οργανώνουμε με τους συνεργάτες μας, γιατί σας λέω, θέλουμε να έχουμε ένα χαρακτήρα πολυπολιτισμικό. Για τη Λέσχη μίλησε η πρόεδρος του Συλλόγου του Βυζαντινού Φρουρίου Κομωτινής, Βιβί Χατζηγεωργίου, που ανέφερε όσα θυμάται εκείνη και όμορφες αναμνήσεις που έχει ως παιδί από τη Λέσχη. Και κάτοικος από το 1957 αυτής της περιοχής.
Και σήμερα βρισκόμαστε στη Λέσχη, που για μένα είναι ένας ιδιαίτερος χώρος, διότι ερχόντουσαν οι γονείς μου. Είχε τότε ένα ύφος πιο οικογενειακό, βέβαια επανήλθε το ύφος τώρα με την καινούργια διεύθυνση. Και σαν παιδάκι μπαινόβγαινα στη Λέσχη. Θυμάστε πώς λειτουργούσε η Λέσχη εκείνα τα χρόνια, αν έπρεπε κάποιος να είναι μέλος, να έχει κάρτα? Όχι, κάρτα δεν νομίζω να είχε. Βεβαίως και είχε μέλη. Και ο πατέρας μου ήταν τότε στο Δέλτα Σίγμα της Λέσχης. Γινόντουσαν, δηλαδή ερχόντουσαν με οικογένεια και λειτουργούσε κηλικείο. Ό,τι θυμάμαι σας λέω. Και θυμάμαι ότι γινόντουσαν ωραίες εκδηλώσεις. Δηλαδή πρωτοχρονιές, Χριστούγεννα, χωρί. Γινότανε τις απόκριες. Τριήμερο γιόρταζαν τις απόκριες. Δεν δινόταν, από ό,τι θυμάμαι, ένα κοτιγιόν, κάτι τέλος πάντων. Και οι σερπαντίνες πολλές. Θα σας πω και για τις σερπαντίνες. Και την καθαρά Δευτέρα μουζουρωνόταν. Και έγανε φελούς. Όλοι ανεξαιρέτως έπρεπε να είναι μουτζουρωμένοι. Και ήταν οι παλιοί κομωτινέοι. Όμορφα χρόνια, ωραίες φιλίες. Στη συνέχεια βέβαια έγινε χαρτοπικτική. Εγώ θυμάμαι σαν παιδί, οι γονείς μου να έρχονται, ειδικά για τις απόκριες. Τότε δεν είχε τις σερπαντίνες στα πακετάκια που έχουν, μετά βγήκαν σε πληθώρα. Απλά ρίχνανε σερπαντίνες και θυμάμαι που ερχόταν το πρωί, ξυπνούσαμε και περιμέναμε να βρούμε την αγκαλιά της σερπαντίνες στο σπίτι για να παίξουμε, παιδιά να χαρούμε. Όμορφες εποχές που τις βίωσαν οι δικοί μου κοντά τους και εμείς. Κάτω θυμάμαι μαζευότανε και πήραν το ούζο τους οικογένειες. Βέβαια πολύ μετά έγινε χαρτοπεκτική, έγινε μία κλειστή Λέσχη και ένα κτίριο το οποίο έφθινε. Το έβλεπα και έφθινε. Όταν λοιπόν ξεκίνησε η ανακαίνιση, έπαθα για την ανακαίνιση και ξεκίνησε να ανακαινίζεται η Λέσχη και ήταν βέβαια, έμαθα ότι ήταν η Άντζελα με τον άδερφό της τον Χρήστο. Ήταν σαν να ανακαινιζόταν το δικό μου το σπίτι. Τόση χαρά είχα. Γιατί όλα πέρασαν από το μυαλό μου οι μνήμες. Όπως επίσης τότε γινόταν και Μπαλταφάν. Παρένθεση, Μπαλταφάν. Γινόμασταν παιδάκια και ερχόμασταν. Έχω φωτογραφίες στη σκάλα της Λέσχης επάνω. Λοιπόν, και όταν είδα και την εξέλιξη, διότι δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα γίνει αυτό το καταπληκτικό κτίριο, το οποίο δικαίως εντάχθηκε στα καλύτερα καφέ της Ελλάδος, δικαίως πραγματικά, και για μένα είναι ένα κόσμημα και το θεωρώ πραγματικά, χαίρομαι πάρα πολύ και το θεωρώ δεύτερο σπίτι μου. Χαίρομαι που εκτιμήθηκε από κομωτινέους και όχι μόνο, γιατί όσοι ξένοι έρχονται πραγματικά μένουν κατάπληκτοι από όλους τους χώρους, από όλους τους χώρους. Εγώ να ευχηθώ πραγματικά και στην Άντζελα και στον Χρήστο, έτσι με αυτή την ίδια αγάπη να συνεχίσουν να δουλεύουν αυτό το όμορφο χώρο, το πανέμορφο χώρο. Θεωρώ ότι δώσαν τον ήλιο τους στον εαυτό και κατόρθωσαν ό,τι καλύτερο. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα διαμορφωθεί αυτό το άθλιο, γιατί είχε καταντήσει ένα άθλιο κτίσμα, ότι θα γίνει αυτό το υπέροχο κτίριο, το υπέροχο. Το κέντρο όλων των εκδηλώσεων και τα κοσμικότερα events λάμβαναν χώρα στη Λέσχη, όπως θυμάται ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης, Κωνσταντίνος Βελκόπουλος. Η Λέσχη Κομωτινέων, όπως και τώρα έχει γίνει πλέον, παλιά ήταν το κέντρο όλων των εκδηλώσεων. Ο μεγαλύτερος χορός, να ξεκινήσουμε από εκεί, ετήσιος, τότε ήταν το κοσμικότερο γεγονός, ήταν της Λέσχης Κομωτινών. Η καλύτερη καθαρά Δευτέρα γινόταν στη Λέσχη Κομωτινών. Από εδώ ξεκινούσαν τα πάντα. Τα χάλκινα από τότε. Τα μουτζουρώματα και μετά, ας πούμε, πολύ χορός, πολύ κόσμος.
Υπήρχε τρόπος για να μπει κάποιος σε τη λέσχη? Ήταν σαν ένα κλαμπ, λειτουργούσε με μέλη? Ναι, ήταν με, είχε με, όπως και σήμερα, ας πούμε, απλώς σήμερα είναι λίγο πιο ελεύθερα. Παλαιότερα έπρεπε για να είσαι θεμόνας στις λέσχες, έπρεπε να είσαι μέλος της λέσχης των Κομωτινών. Το κτίριο, όπως ξέρετε, έχει 100 χρόνια ιστορία. Τι σημαίνει για τους παλιότερους η λέσχη Κομωτινέων? Η λέσχη Κομωτινέων ήταν, το σας είπα και προηγουμένως, το κέντρο όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Όλες οι εκδηλώσεις, όλες οι χωροί μεγάλοι, όλα αυτά, όλα γινόταν εδώ. Θυμάστε κάποιο περιστατικό συγκεκριμένο έτσι που έχει χαρακτηριστεί στη μνήμη σας? Καθαρά Δευτέρες ήταν το ανεπανάληπτο. Την Καθαρά Δευτέρα γινόταν ένας μεγάλος χαμός κόσμος, 2-3 συγκροτήματα μουσικά και ο κόσμος διασκέδαζε και, σας είπα, ήταν το κέντρο της αποκριάς η λέσχη Κομωτινών. Γίνονται πλέον τέτοια γλέντια σήμερα? Γίνονται κάπως διαφορετικά, προσπαθούμε κι εμείς. Το θέμα, το μέλημά μας ήταν να τη διασώσουμε, να μην γκρεμίσει. Όπως βλέπετε την έχουμε διασώσει, το κτίριο έχει χαρακτηριστεί και σε όλα τα ευρωπαϊκά, ιστορικά ευρωπαϊκά καφέ. Όσο σε λίγο καιρό θα μπει και στην UNESCO, πιστεύω ότι κάτι κάνουμε, κάτι... Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει πάλι έτσι ένας έλεγχος στα άτομα που μπαίνουν μέσω εγγραφής ή μέσω μελών, να υπάρχουν προσαγμένα δηλαδή άτομα που θα πλαισιώνουν τη λέσχη? Προς εκεί προσανατολιζόμαστε, αλλά δεν είναι τη στιγμή ακόμη. Ήδη το συζητάμε, θα βρούμε κάποιο τρόπο να το οργανώσουμε. Τώρα το μέλημά μας το βασικότερο ήταν να σωθεί το κτίριο. Το κτίριο σώθηκε. Το σώσαμε. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί ήταν έτοιμο να γκρεμίσει. Πριν μια πενταετία, εξαετία, όταν ξεκίνησε ο κύριος Δράκος το μαγαζί, ήταν έτοιμο να γκρεμίσει. Η σκεπή ήδη είχε καταρρεύσει. Το σώσαμε το κτίριο. Αφού σώσαμε το κτίριο, τώρα σιγά σιγά θα δούμε τους τρόπους πώς θα δουλέψει και πώς θα προσφέρει στον ανώνυμο Κομωτινέο περισσότερα πράγματα.